Νομίζω ότι όλους μας οι έρωτες τα περιέχουν όλα. Τώρα... Και πολύ χαρά, ναι, και αρκετό πόνο. Έχεις αγωνία αυτή τη στιγμή για την ταινία, γιατί γενικότερα όλα αυτά, ναι, τα χρόνια, τουλάχιστον όσο έκανες πράγματα για την τηλεόραση, πέρα από το γεγονός ότι η Δευτέρα σου άνοικε, κάθε φορά που έγραφες κάτι για την τηλεόραση, νομίζω ότι το ήξερες, αλλά το ήξερε πολύ καλά και το κανάλι με το οποίο συνεργαζόσουν ότι ήταν εξασφαλισμένη επιτυχία. Άρα νομίζω ότι αυτά από μόνα τους είναι λίγο καθησυχαστικά. Δηλαδή υπάρχει έντονη η αναμονή του κόσμου. Όχι, νομίζω ότι πάντα σε όλες τις πρεμιέρες παραμονές πάντα είχα την ίδια αγωνία. Ειδικά όταν είναι κάτι τόσο προσωπικό όσο κάτι που γράφεις εσύ. Παλιότερα στην τηλεόραση και εκεί πέρα είχα αγωνία. Μπορεί να το έχω ξεχάσει τώρα, αλλά και εκεί είχα αγωνία. Νομίζω ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Νομίζω ότι τα πάντα είναι ρευστά και ειδικά στη συγκεκριμένη εποχή τα πάντα είναι ρευστά. Χριστόφορα, θέλω να σου κάνω μια άλλη ερώτηση που έχει να κάνει με το κόστος ταινίας, επειδή έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί διάφορα. Και μιλάμε και για δυσθεώρητα ποσά που έχουν ακουστεί. Για μια πολύ καλή παραγωγή, ναι, αλλά έχουμε ακούσει και για ποσά που ξεπερνάνε το 500.000 ευρώ. Ναι. Και 500.000, ας πούμε, ευρώ. Ναι. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κοίταξε να δεις, μια ελληνική ταινία, γενικότερα μια ταινία, η οποία απασχολεί πάνω από 40-50 ανθρώπους. Να στο θέσω αλλιώς. Ναι. Θα ήσασταν πιο ικανοποιημένοι αν ξέρατε ότι είναι μια ταινία από την οποία δεν έχει πληρωθεί κανένας? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Το λέμε με τη θετική του έννοια. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, θετικό, επειδή είναι μια πολύ καλή παραγωγή, το είναι θετικό πολύ λογικό ακριβώς, να έχει ένα κόστος. Το θετικό ακριβώς είναι ότι είναι μια δουλειά που δουλέψανε πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτήν. Και μια δουλειά από την οποία ζούνε αρκετοί άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι. Και το καλό είναι ότι θα δούμε και κάτι ωραίο, ρε παιδιά, μέσα σε μια εποχή όπου υπάρχει και επικρατεί αυτή η μιζέρια και αυτή η θλίψη και ο προβληματισμός σε όλους μας. Εγώ εκεί εστιάζω. Το ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει χορός και ότι γίνονται πράγματα. Χριστόφερ, θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση. Ναι. Απλά αν γίνεται να είναι η τελευταία για το λόγο το ότι με φωνάζουν και πρέπει να πάω μέσα γιατί είναι άλλοι τρεις άνθρωποι. Εντάξει, θα το σεβαστούμε. Χίλια συγγνώμη. Είναι, ναι, πολύ σύντομη η ερώτησή μου, Χριστόφερε. Αυτή η ταινία ήταν όνειρο ζωής δικό σου? Και πόσα χρόνια τη σκεφτόσουν και ήθελες να τη γράψεις? Δεν τη σκεφτόμουν πάρα πολλά χρόνια. Τη συγκεκριμένη ταινία. Δηλαδή, νομίζω ότι τελειώνοντας τους τέσσερις, ήξερα ότι το επόμενό μου βήμα ήταν στον κινηματογράφο. Εκπλήρωσες ένα όνειρό σου? Ναι. Ναι. Θέλεις να μας πεις και για να κλείσουμε? Το ξεκίνησα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα όμως. Έκανα μια καινούργια αρχή στον κινηματογράφο. Πράγμα που ήθελα να το κάνω τελειώνοντας από την τηλεόραση. Ήξερα ότι αυτό θα ήταν το επόμενό μου βήμα. Θέλεις για να κλείσουμε να μας αναφέρεις τους συντελεστές της ταινίας, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για όλους σας. Μπράβο. Και περίπου πότε θα μπορέσουμε να τη δούμε, στο περίπου? Στις αίθουσες, το αν θα βγει στις 29 Νοεμβρίου. Mm.